Ανοίγει τις πύλες της την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου η ένατη πανελλήνια έκθεση, μια διοργάνωση του Δήμου Αρταίων και της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ΑΔΑΕΟΤΑ, η οποία αποτελεί πλέον θεσμό για τη βορειοδυτική και δυτική Ελλάδα. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης, που πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην Άρτα και κάθε χρόνο την επισκέπτεται χιλιάδες κόσμος από όλη την περιφέρεια της Ηπείρου και τη Δυτική Ελλάδα, γεγονός που διασφαλίζει τεράστια επισκεψιμότητα στην έκθεση. Το θέμα της φετινής διοργάνωσης απασχόλησε και την τέταρτη ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας του Δήμου Αρταίων που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Εμποροπανήγυρη έκθεση και Λούνα Πάρκ, κυρία Τόλη. Επίκαιρη ερώτηση, γιατί μετά από 20 μέρες έχουμε την Εμποροπανήγυρη. Μπορείτε να αναπτύξετε επί 5 λεπτά. Ναι. Καλησπέρα σας. Όπως κάθε χρόνο, στα τέλη του Σεπτέμβρη, πραγματοποιείται στο εκθεσιακό χώρο του Δήμου Αρταίων η Εμποροπανήγυρη, η έκθεση και το Λούνα Πάρκ. Τα ερωτήματα που θέλω να σας υποβάλω είναι σχετικά με την διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης. Λόγω της κατασκευής των έργων ανάπλασης στο κέντρο της πόλης μας, πώς σκοπεύετε να στηρίξετε τα εμπορικά καταστήματα τις μέρες της Εμποροπανήγυρης? Θα διοργανώσετε παράλληλα εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης μας? Θα δώσετε δωρεάν ή πολύ χαμηλά ενίκεια για να εκθέσουν τα προϊόντα τους στην έκθεση? Επίσης, ποιες οι αλλαγές που κάνατε στην τιμολογική πολιτική ενοικίαση στην Εμποροπανήγυρη? Έκθεση, Λούνα Πάρκ, ταβέρνες, πάρκινγκ και άλλα. Υπάρχει πληρότητα φέτος? Θα λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εμπόρων, των εκθετών και των επισκεπτών? Και τελευταίο ερώτημα. Λόγω του πρόσφατου τραγικού δυστυχήματος σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, ο Υπουργός Εσωτερικών με επιστολή του ζήτησε από τους Δήμους όλης της χώρας να κάνουν αυστηρούς ελέγχους στα Λούνα Πάρκ, προκειμένου να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους πολίτες που θα κάνουν χρήση των παιχνιδιών στο Λούνα Πάρκ της Άρτας, αλλά και για να ενισχυθεί το αίσθημα της ασφάλειας, μιας και είναι πρόσφατο το τραγικό συμβάν. Προτείνουμε η ΑΔΑΕ να αναθέσει σε επιστοποιημένο φορέα τον τεχνικό έλεγχο κατά το στάδιο της εγκατάστασης και της λειτουργίας των Λούνα Πάρκ, ο οποίος θα προσκομιστεί πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας. Εσείς σε ποιες σχετικές ενέργειες προτίθεστε να προβείτε? Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ την κυρία Τόλη. Μας απαντήσει ο πρόεδρος, ο κύριος Κέφης, σχετικά με το θέμα πρόεδρος λοιπόν, ΑΔΑΕ. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να πω τα εξής. Εδώ και 3 μήνες περίπου τρέχουμε, οργανώνουμε και σχεδιάζουμε τη 10η Πανελλήνια Έκθεση. Έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς υποψήφιους εκθέτες από την τοπική κοινωνία της Άρτας και από τα περίχωρα. Ανταλλάξαμε απόψεις, συζητήσαμε ιδέες πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί καλύτερα. Και έτσι λοιπόν, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, μέχρι και σήμερα, με βάση τα δεδομένα που έχω σήμερα, θα λάβουν μέρος περίπου 40 εκθέτες. Δεν αναφέρομαι για τους Δήμους και για τους φορείς. Νομίζω ότι πέρυσι ήταν ελάχιστη η συμμετοχή, ίσως στήθηκε και γρήγορα, δεν από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γιατί δεν ήμουν πέρυσι. Θα υπάρχουν 2 στεγασμένοι χώροι καταρχήν. Στον έναν χώρο θα λάβουν μέρος οι εκθέτες γενικού περιεχομένου και στον άλλον χώρο θα λάβουν μέρος αυτοί οι εκθέτες που έχουν σχέση με τα τρόφιμα και εκεί θα πραγματοποιηθεί και ένα φεστιβάλ γαστρονομίας σε ένα διαμορφωμένο χώρο όπου θα έρθει σεφ και καθημερινά σε συνεργασία με την εστίαση, με διάφορους εκπολιτιστικούς συλλόγους των διαφόρων Δήμων, θα μπορούν να πραγματοποιούν γευστικές δηλώσεις ή να μαγειρεύουν, ώστε ο κάθε επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να δοκιμάζει συνταγές και εδέσματα από αυτά που θα παρασκευάζουν. Όσον αφορά για την τιμολογιακή πολιτική, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Με βάση τα περσενά δεδομένα, ισχύουν και φέτος.
Και μάλιστα φέτος, ανάλογα και με τα τετραγωνικά που παίρνει ο κάθε εκθέτης, έχουμε και τις ανάλογες εκπτώσεις. Εννοείται ότι θα υπάρχει 24-ωρη φύλαξη για την ασφάλεια των εκθετών. Όσον αφορά για την εμποροπανήγυρη, με βάση τα δεδομένα που έχουμε και σήμερα, υπάρχει 100% πληρότητα στα Ζαχαρόδη. Εκεί υπάρχει αύξηση 20%. Για τις ταβέρνες της Ψυσταριές και εκεί υπάρχει πληρότητα 100% και έχει αυξηθεί κατά 35%. Το Λούνα Πάρκ έχει υπάρξει αύξηση 4% και στις υπόλοιπες παράγκες Α, Β και Γ ζώνη υπάρχει μια σχετική έκπτωση 4%. Μέχρι και σήμερα, 15 μέρες πριν, παρότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, γιατί τις ίδιες ημερομηνίες πραγματοποιούνται και αλλού εμποροπανήγυρες, έχουμε πληρότητα 95%. Οπότε λοιπόν, θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά, που θα πάνε, θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη. Επίσης, όσον αφορά για τις εκδηλώσεις, δεν θα πραγματοποιηθεί κάτι παράλληλα. Άλλωστε και πέρυσι, όπως γνωρίζω, δεν πραγματοποιήθηκε τίποτα. Τώρα υπάρχει μία σκέψη, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Απλά το αναφέρω, δεν είναι επί του θέματος τώρα, ότι ενδεχομένως από Οκτώβριο μετά το τέλος της εμποροπανήγυρης να γίνουν κάποια happening, κάποια φεστιβάλ εδώ στην τοπική αγορά για να τονώσουμε και την τοπική. Τους εμπόρους εδώ, θα το δούμε, δεν είναι του θέματος όμως. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Αρταίων. Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, θα λειτουργήσει και Λούνα Πάρκ για παιδιά, ενώ ο χώρος διαθέτει και άνετο πάρκινγκ για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Το Λούνα Πάρκ, βέβαια. Έχουμε ζητήσει από τον ανάδοχο να μας φέρει όλα τα πιστοποιητικά. Ό,τι ορίζει η νομοθεσία, ο νόμος. Να μας φέρει τις πιστοποιήσεις, τις ταυτότητες των μηχανημάτων και από εκεί και πέρα, εφόσον ο φάκελος προσκομιστεί στο Δήμο, θα εξεταστεί και παράλληλα θα φέρουμε ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα, ο οποίος θα ελέγξει και εφόσον είναι κατάλληλο, θα προχωρήσει στην αδειοδότηση. Είναι ξεκάθαρο, βαδίζουμε με βάση ό,τι λέει ο νόμος. Τα υπόλοιπα μπορεί να σας πει και η κυρία Αντιδήμαρχος, κυρία Λιγούρα, που το τρέχουμε μαζί όσον αφορά για το Λούνα Πάρκ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κέφη. Καλή επιτυχία Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Θα το δούμε. Ναι, η κυρία Λιγούρα έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να πω το εξής. Είναι μια δική μου άποψη, την οποία θέλω να την εκφέρω στο σώμα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κυρία Τόλη, ότι το συμβάν που έγινε στην Χαλκιδική είναι πολύ σοβαρό και είναι τραγικό. Από τη θέση μου, εκ μέρους του σώματος, φαντάζομαι όλου του Δημοτικού Συμβουλίου της Άρτας, να εκφράσουμε την θλίψη μας για το γεγονός και τη στήριξή μας στους συγγενείς του εκλειπώντος. Διαφωνώ όμως το εξής. Ο έλεγχος στα Λούνα Πάρκ και κάθε τέτοιας ψυχαγωγικής δραστηριότητας που έχει να κάνει με την χρήση από παιδιά ενήλικους, ανήλικους και όσον αφορά κάθε άνθρωπο, δεν έχει σημασία τώρα να γίνουμε πιο αυστηροί. Ούτως ή άλλως πρέπει να είμαστε σοβαροί και να εφαρμόζουμε την νομοθεσία. Δηλαδή, είτε πριν το ατύχημα είτε μετά το ατύχημα, η νομοθεσία είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε και θα την εφαρμόσουμε. Ακριβώς αυτό λέει και η επιστολή του Υπουργού, γιατί βλέπω το αναφέρεται και στην ερώτησή σας. Ο Υπουργός, λοιπόν, με έγγραφό του προς τους Δημάρχους της Σάρτας, λέει ότι σας θυμίζουμε, της Ελλάδος, ναι, συγγνώμη, μα σας θυμίζουμε, ότι για την παρακολούθηση και τη συμμόρφωση των φορέων άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα Λούνα Πάρκ, ότι έχετε τον έλεγχο να εφαρμόσετε τον υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία τους και συγκεκριμένα τα άρθρα 109 ως 120 του κεφαλαίου ΙΘ του νόμου 4442-2016, καθώς και τις οικίες κανονιστικές αποφάσεις. Αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή, υπάρχει μία νομοθεσία, μας τονίζει ότι πρέπει να την τονίσουμε απαρέγκλιτα. Βάσει αυτής της νομοθεσίας και εφόσον πραγματικά εμείς ασκήσουμε όλους τους ελέγχους, ναι μεν και το διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών και των πιστοποιητικών, το οποίο θα μας προσκομίσει ο ανάδοχος, υπάρχει εξασφαλισμένη από την νομοθεσία η ασφάλεια όσο αφορά τη χρήση και τη λειτουργία των Λούνα Πάρκ.
Και αυτό συμβαίνει ως εξής, διότι όσον αφορά τη δική μας περίπτωση, γιατί πρόκειται για ένα Λούνα Πάρκ το οποίο δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένο, είναι ένα που είναι περιοδικό, δηλαδή είναι κάτω των 60 ημερών. Και έχει κάποιο διάρκεια, μετά θα φύγει από εμάς, θα πάει σε έναν άλλο χώρο. Σύμφωνα με την νομοθεσία, για να δοθεί η έγκριση λειτουργίας από την αδειοδοτούσα αρχή, η οποία είναι ο Δήμος Αρταίων, θα πρέπει ο ανάδοχος, ο οποίος θα εγκαταστήσει το Λούνα Πάρκ, πρώτον, να μας προσκομίσει στην υπηρεσία, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, έναν αριθμό δικαιολογητικών, τα οποία αφορούν και σε κάθε μηχάνημα το οποίο θα λειτουργήσει συγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο είναι πιστοποιημένη η λειτουργία για τη χρήση του και για τον τεχνικό του έλεγχο από συγκεκριμένο πιστοποιημένο φορέα, το οποίο είναι, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και αφού λοιπόν κατά την επιτόπια αυτοψία του θα μας δώσει και τη βεβαίωση καλής λειτουργίας και εγκατάστασης, ο συγκεκριμένος μηχανικός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Δήμο μας πριν την έναρξη της συμπορεπανήργησης και πριν την έναρξη λειτουργίας του Λούνα Πάρκ, τότε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αρταίων θα προχωρήσει σε αδειοδότηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η υπηρεσία ήδη έχει συγκληθεί και διερευνούμε έτσι τρόπους πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε έναν περαιτέρω έλεγχο, ο οποίος θέλω να διευκρινίσω, δεν είναι υποχρεωτικός από τον νόμο. Από τον νόμο είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία που σας λέω. Εμείς όμως παρόλα αυτά θα προσχωρήσουμε σε κάποιες ενέργειες περαιτέρω για να είμαστε ακόμα περισσότερο εξασφαλισμένοι. Αυτά έχω να σας απαντήσω. Για τα, ό,τι περισσότερο θα κάνουμε θα ενημερώσουμε και το σώμα και με έγγραφο και την ελληνική. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λιγούρα για την κατατοπιστική ενημέρωση. Δήμαρχε, θα κλείσετε εσείς μετά. Ναι, ένα λεπτάκι μόνο. Να δευτερολογήσει η κυρία Τόλη. Κυρία Τόλη. Ναι, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Δευτερολογήστε παρακαλώ. Ναι, τρία λεπτά. Όσον αφορά την τιμολογική πολιτική που είπαμε πριν, οι τιμές είναι οι ίδιες για το πάρκινγκ. Ναι, δεν αναφερθήκατε, κύριε Κέφε, δεν αναφερθήκατε στις τιμές. Υπάρχει καμιά αύξηση. Στο ερώτημα, συγγνώμη κυρία Τόλη, να διευκολύνω στην ερώτηση. Δεν αναφερθήκατε στο ερώτημα, θα δώσετε δωρεάν ή πολύ χαμηλά ενίκια για να εκθέσουν οι συμπολίτες. Μα το είπα πριν, ότι το ξεκαθάρισε. Ήρθαμε σε επαφή με όλους τους εκθέτες, με τους υποψήφιους εκθέτες, και από αυτούς ήρθαν, τέλος πάντων, θα λάβουν μέρος 40 εκθέτες, και με βάση την τιμολογιακή που υπήρχε και πέρυσι, αυτό κάναμε. 40 συνδημότες. 40 επιχειρήσεις. 40 επιχειρήσεις. 40 επιχειρήσεις της περιοχής μας. Και όχι μόνο, και σε από άλλους νομούς θα λάβουν μέρος. Κοίταξε, άλλο είπαν για την συνδημότητες, για τις παράγκες, υπάρχει έκπτωση, ό,τι υπήρχε αυτό, και παλιά. Αυτό ρωτάτε ή ρωτάτε για την πανελληνική έκθεση? Να σας πω, ρώτησε το εξής, όσον αφορά το πάρκινγκ, πέρυσι ήταν 3 ευρώ, υπάρχει κάποια 3 αύξηση ευρώ θα είναι φέτος? 3 ευρώ θα είναι, νομίζω πέρυσι ήταν 2. 2 ήταν. Φέτος θα είναι 3 ευρώ. Θα υπάρχει επομένως μια μικρή αύξηση. Θα υπάρχει μια μικρή αύξηση, γιατί έχει αυξηθεί και το κόστος και από τη security και γενικά όλα. Ωραία. Υπάρχει αυξημένο κόστος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρία Τόλη. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να κλείσετε. Ναι. Εγώ ένα λεπτάκι να κλείσω. Καταρχάς λέγοντας ότι πραγματικά τώρα στην έκθεση τουλάχιστον υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή υπάρχουν 40 περίπου εκθέτες, οπότε είναι πλήρης η έκθεση και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Αλλά αυτό που περισσότερο καίει τον κόσμο και περισσότερο θέλει να ακούσει ο κόσμος είναι αυτό που ρωτήθηκε για το Λούνα Πάρκ, λόγω έτσι της ευαισθησίας και λόγω του ατυχήματος. Αυτό που θέλω εγώ να εγγυηθώ είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι θα κάνουμε αυστηρά όλα τα βήματα και τις διαδικασίες με τις αδειοδοτήσεις, αφού σε πρώτη φάση φέρει όλα τα πιστοποιητικά, να του δώσουμε την έγκριση να τα τοποθετήσει και σε δεύτερη φάση επίσης να πιστοποιηθεί η εγκατάσταση για να πάρει την άδεια λειτουργίας, αφού κάνουμε όλες και είμαστε αυστηροί σε αυτό το κομμάτι λόγω της ασφάλειας, θα προσπαθήσουμε, όπως είπε και η Δήμαρχος, η κυρία Λιγούρα, θα προσπαθήσουμε και στην άδεια, στην τελική αδειοδότηση, στην άδεια λειτουργίας, να έχουμε καθημερινή επίβλεψη και καθημερινή πιστοποίηση και έλεγχο της εγκατάστασης και της μηχανολογικής και της ηλεκτρολογικής και γενικώς όλης της αντικατάστασης λειτουργίας του Λούνα Πάρκ. Άρα
Έτσι θέλω να εγγυηθώ ότι αν τελικά καταφέρει να φέρει όλα τα πιστοποιητικά, θεωρώ ότι θα λειτουργήσει με ασφάλεια αυτήν την εβδομάδα το Λούνα Πάρκ. Ευχαριστώ.